Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Απότομες μεταβολές του καιρού στα ηπειρωτικά αυτή την εβδομάδα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να οδηγήσουν σε ευνίδιες πλημμύρες αλλά και για κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η πιο επικίνδυνη μέρα φαίνεται να είναι η Παρασκευή. Ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας, τα εξεταζόμενα μαθήματα σήμερα για τους μαθητές του Νεπάλ. Χθες, τα γραπτά τριών μαθητών από την Κρήτη μηδενίστηκαν, καθώς φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κινητά τηλέφωνα. Αφορά σε δύο μαθητές από τα Χενιά και ένα από το Ηράκλειο. Αδιέκοπο είναι το σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον κλειώνα σφίγγει στο ανατολικό μέρος της χώρας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε στο διαγγελμά του το βράδυ της Δευτέρας τη βεβαιότητα πως η Ουκρανία θα αποκτήσει καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός των επόμενων εβδομάδων. Αύριο Τετάρτη, 8 του μήνα, θα γίνει η σύγκληση επίσης της Επιτροπής Αμήνας της Βουλής για την ενημέρωση των κομμάτων αναφορικά με την αποστολή ανθρωπιστικού και αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, όπως και για την αντικατάσταση των παλιών τεθωρακισμένων από τη Γερμανία, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Οργή στη Μόσχα την ίδια ώρα και δυσαρέσκεια για την παρεμπόδιση της προγραμματισμένης επίσκεψης του Σεργέη Λαυρόφ στη Σερβία από το ΝΑΤΟ, καθώς Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Μαυροβούνιο έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους στο αεροπλάνο που θα μετέφερε το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αναγκάστηκε να ματαιώσει το ταξίδι του. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διατροφικής ανάγκης, λόγω της εκτόξευσης της τιμής των τροφίμων, μπήκε το Τσάν την ίδια ώρα. Ο κίνδυνος για τον πληθυσμό μας αυξάνεται. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού του Τσάντ, μπορεί να χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια φέτος, δηλώνεται από την ηγεσία της χώρας. Στον Παγκρίτιο Ουκρανικό Σύλλογο παραδόθηκε εντωμεταξύ η βοήθεια που συγκεντρώθηκε από τη Διακονία της Αγάπης με προορισμό το δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Προειδοποίηση στην Τουρκία να μην μεταφέρει την ένταση που εκφράζεται σε ρητορικό επίπεδο στο πεδίο, απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο σήμερα. Ξεκαθάρισε πως η ένταση δεν προέρχεται από την Ελλάδα αλλά από την Τουρκία, η οποία γίνεται γραφική με τις διεκδικήσεις της. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ερντογάν δεν μου μιλάει. Το είχε πει και μετά τη γεγονότα του Εύρου, είπε ο Πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν κρατάει μούτρα, αλλά θα υπερασπίζεται τις ελληνικές θέσεις με αυτοπεποίθηση. Εκτροχιάστηκε ο οικογενειακός προϋπολογισμός από το συνεχώς ανωδικό ραλί της ενέργειας. Βαρύ το αποτύπωμα και στις τιμές βασικών αγαθών. Κόκκινη ζώνη οι τιμές των καυσίμων που έφτασαν στα 2,73 ευρώ σε κάποια νησιά και στην Κρήτη στα 2,50, όπως καταγράφει το παρατηρητήριο τιμών. Στα σούπερ μάρκετ δεκάδες προϊόντα έχουν διαυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και στο 50%. Η εβδομάδα που διανύουμε θα είναι δύσκολη. Η κατάσταση ξεφεύγει, το βαρέλι είναι στα 121 δολάρια, ενώ περιμένουμε νέα αύξηση της τιμής του διεθνώς, εκτιμούν οι βενζινοπόλες. Μη σεβαστεί η απόφαση του δικαστηρίου για απαγόρευση της διακοπής του ρεύματος, έστω και προσωρινά, από τις ευάλωτες ομάδες, καταγγέλει στον 1984 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Σήμερα που μιλάμε, δυστυχώς υπάρχουν άτομα που δεν έχουν ρεύμα επειδή αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματά τους και όχι γιατί είναι μπαχτατζίδες. Οι υπερήλικες άνθρωποι 96 και 80 ετών δεν έχουν ρεύμα από την 1η Ιουνίου. Ζευγάρι με έγκυο γυναίκα και άνεργο σύζυγο εδώ και 25 μέρες δεν έχουν ρεύμα. Δεν πάει άλλο, αυτή η κατάσταση αναφέρει. Το ΙΝΚΑ ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη πολιτικής απόφασης να αφορά οριζόντια όλους τους καταναλωτές και παρόχους για να σταματήσουν οι διακοπές του αγαθού που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις τεχνικές λεπτομέρειες της επιδότησης του ρεύματος και της επιστροφής έως 600 ευρώ από τη ρήτρα. Η επιδότηση για το ρεύμα αφορά στην περίοδο κατανάλωσης 1η Δεκεμβρίου 2021, 31 Μαΐου 2022 και η αίτηση θα γίνεται σε ειδική εφαρμογή του gov.gr.
Η πλατφόρμα του Power Pass θα έχει διαρκεία λειτουργίας 2 εβδομάδων. Τα χρήματα θα πιστωθούν αμέσως μετά. Λάθος είναι ο χρόνος με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να τρέχει για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, λέει στον 984 ο πρόεδρος των φοροτεχνικών Δημήτρης Χριστοφοράκης. Για να δίνουν επίδομα ρεύματος, εκτιμώ, προσθέτει, ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής ήρθε για να μείνει, όπως έγινε και με τον ΕΜΦΙΑ. Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες επενδύσεις παρέχει διάταξη του Οικονομικού Επιτελείου που κατατέθηκε στη Βουλή. Η κυβέρνηση αποφάσισε να απαλλάξει στο 100% τις δαπάνες για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση από το φορολογητέο εισόδημα για τα έτη 2023, 2024 και 2025. Από την υπερέκπτωση των δαπανών εξαιρούνται όσες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Όπως τονίζεται στη διάταξη, η έκπτωση αποτελεί πρόσθετο κίνητρο πέραν της συνήθους έκπτωσης αυτών των δαπανών που ήδη εφαρμόζεται με βάση τις αυστάμενες διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 23, 24, 25. 300.000 πολίτες χάνουν τα επιδόματα που παίρνουν εξαιτίας της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, όπως σημειώνει η ΕΝΙΠΕΚ και ο επικεφαλής της Αλέξης Μητρόπουλος. Όπως ο καθηγητής λέει στον 984, αφορά στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, την φοροαπαλλαγή από την πρώτη κατοικία, την έκπτωση του ΕΜΦΙΕ, το επίδομα θέρμανσης και το επίδομα στέγασης. Η ΕΝΙΠΕΚ καλεί την κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει άμεσα την αξία της ακίνητης περιουσίας των δικαιούχων των παραπάνω επιδομάτων που έπαιρναν με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης 7% για το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο περισσινό, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 10,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι εκαθάριστες επενδύσεις παγιού κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ρόδο και Σύμη επισκέπτεται αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε ο γιατρός ερευνητής της ΣΥΠΑ Γιώργος Παυλάκης αναφορικά με την πορεία της πανδημίας μέσα στο καλοκαίρι, διευκρινίζοντας ότι το πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι θα καθορίσει και το τι μελιγενέστε τον προσεχή χειμώνα. Αναφορικά με την τέταρτη δόση του εμβολίου, είπε ότι όσοι νόσησαν δεν χρειάζονται επαναληπτική δόση για τους επόμενους 4 με 6 μήνες. Ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε επικαιροποιημένα εμβόλια που θα μπορούν να αυξήσουν την ανοσία στα κυκλοφορούντα στελέχη, κατέληξε. 2.501 τα κρούσματα κορονοϊού χθες πανελλαδικά, από τα οποία τα 184 στην Κρήτη, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 100, Λασιθίου 18, Ερεθύμνου 20 και στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 46. Παραμένει μέτριος ο κίνδυνος της ευλογίας των πυθίκων, αλλά αυξάνουν τα κρούσματα, διαμηνύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων της ευλογίας των πυθίκων σε χώρες όπου ο ιός δεν είναι ενδημικός έχει αυξηθεί σε 780 σε 27 κυρίως δυτικές χώρες. Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται η πρεμιέρα για τις εγγραφές στον προσωπικό γιατρό που θεσμοθετήθηκε με πρόσφατο νόμο. Διευκρινήσεις αναμένονται ως προς το ύψος των αμοιβών για τους γιατρούς καθώς και το ωράριο εργασίας. Στίχημά μας είναι ένα ισχυρό ΕΣΥ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, διεμήνουσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η πανδημία ανέδειξε την ανισότητα του συστήματος υγείας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, καθώς και το κενό στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, δήλωσε από το φόρουμ του «Η Υγεία μου» και του πρώτου θέματος για το σύστημα υγείας στη νέα εποχή. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αποτελεί τον πυλώνα για την παροχή υγείας. Πιστεύω σε ένα ισχυρό εθνικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να δουλέψει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας όπως διευκρίνησε για τις απρόσθετες παροχές. Ο ιδιωτικός τομέας στήριξε το δημόσιο σύστημα υγείας όταν υπήρχε ανάγκη στη διάρκεια της πανδημίας. Στις δύσκολες μέρες δεν υπήρχε κρεβάτι εντατικής που δεν αξιοποιήθηκε. Αναφερόμενος ο κύριος Μητσοτάκης στο νέο νοσοκομιακό χάρτη που δρομολογείται, σημείωσε, είναι κρίμα που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Κάποιοι θα ξεβολευτούν, αλλά είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση
αντιπολίτευση να περιοδεύει στην Ελλάδα και να μην λέει να μην γίνουν παρεμβάσεις, όπως διαρωτήθηκε. Ιδιαίτερα στάθηκε στο θεσμό του προσωπικού γιατρού και στις σημαντικές προσλήψεις που έγιναν στα νοσοκομεία. 2.300 συγκεκριμένα μόνιμοι γιατροί, 2.200 επικουρικοί, καθώς και η προκήρυξη που τρέχει για την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών. Το πρώτο συνεδρίο για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και την Αγορά Εργασίας στην Κρήτη και στην Ελλάδα πραγματοποιείται σήμερα από την Περιφέρεια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, οι τάσεις, οι μετασχηματισμοί και οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας της Κρήτης, όπως και η κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Έναρξη των δολωματικών ψεκασμών για το ΔΑΚΟ από σήμερα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ξεκίνησε από τις περιοχές Μάλια, Χερσόνησο, Σταλίδα, Γούβας, Κοκκινιχάνη, Γούρνες και Βατιανός Κάμπος του Δήμου Χερσονήσου. Την 5η-9η Ιουνίου ξεκινούν, όπως ανακοινώθηκε, στο Δήμο Μαλεβιζίου οι ψεκασμοί στις περιοχές Γάζη, Ρωδιά και Αχλάδα. Δευτέρα, 13 Ιουνίου, θα γίνουν οι πρώτοι ψεκασμοί σε Καλέσα και Φόδελε. Επιστολή στον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να δώσει βιώσιμες λύσεις σε μία σειρά ζητημάτων που προέκυψαν μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, έστειλε ο Δήμαρχος Αμινώα Παιδιάδος, μεταξύ των αιτημάτων που φιγουράρουν στο υπόμνημα προς την κυβέρνηση, περιλαμβάνονται η βιώσιμη πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της περιοχής του Δήμου, η εκπόνηση και χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης. Το αίτημα, από την άλλη, της αναθεώρησης του τιμολογίου 2011 για να καλύπτεται το κόστος επισκευής, αποκατάστασης, ανέγερσης νέων κτηρίων μετά τις καταστροφές από τους σεισμούς, συζητήθηκε χθες στη Βουλή μετά από ερώτηση του Βασίλη Κικέρογλου. Δεν θα γίνει οριζόντια αύξηση του τιμολογίου, αλλά θα επισημανθούν οι συγκεκριμένοι κωδικοί που έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια, για τους οποίους θα γίνει αναθεώρηση και αύξηση των τιμών, η απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών. Σήμερα, Τρίτη, συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής επίσης και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις οι οποίες θα αφορούν στους φακέλους που δεν έχουν εγκριθεί. Με τα ευχολόγια, δεν έχεις πολιτική προστασία, ούτε καν μειώνει τον προϋπολογισμό πρόληψης το 95%, ξεκαθαρίζει ο Γιάννης Λεονταράκης από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, αναφερόμενος στις πρώτες μεγάλες φωτιές στη χώρα και στις δηλώσεις περί κλιματικής αλλαγής. Ξεκαθαρίζει ότι ο εμπριστής, όπως και η κρίκη της αλυσίδας πυρόσβεσης, δεν έχουν σχέση με το παραπάνω. Σε πραγματικό χρόνο και συνθήκες, δηλώνει πως η περιφέρεια Κρήτης έχει πάρει 0 ευρώ στο πλαίσιο της πρόληψης. Οι υπηρεσίες πυρόσβεσης ζητούν ενίσχυση για την υποδομή τους από την περιφέρεια. Τον κονδύλι των 50 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης μειώθηκε στο μισό, καθώς το άλλο μισό θα πάει σε μελέτες για εντυπηρικές ζώνες. Η Διεύθυνση Δασών είναι υποστελεχωμένη και υποχρηματοδοτούμενη, ενώ σε ακόμα δυσκολότερη θέση βρίσκονται οι ΙΟΤΑ. Από την ΔΕΙΑΗ έγινε γνωστό ότι την 5η και την Παρασκευή 9 και 10 του μήνα αντίστοιχα θα εκτελούνται έργα τοποθέτησης αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στην οδό Ατλαντίδας από τη συμβολή με την οδό Φίνικος έως τη συμβολή με την οδό Ηγουμένου Γαβριήλ. 18.000 ευρώ κατάφερε να αποσπάσει επιτίδιους από γυναίκα στο Ηράκλειο, παριστάνοντας το λογιστή της. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 58χρονη, χθες Δευτέρα την κάλεσε κάποιος προσποιούμενος το λογιστή της, την ενημέρωσε ότι δικαιούται επιδότηση ρεύματος και ότι για να την λάβει έπρεπε να πραγματοποιήσει συγκεκριμένα βήματα. Ο υποτιθέμενος λογιστής τη ζήτησε να μπει στο e-banking του τραπεζικού της λογαριασμού. Στη συνέχεια, η ανυποψία στη γυναίκα, ακολουθώντας τις υποδείξεις του λογιστή της, έκανε κατάθεση σε άγνωστο δικαιούχο ύψους 18.000 ευρώ. Προφυλακιστής κρίθηκε μετά την απολογία του χθες το μεσημέρι ο 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τα δύο παιδιά της συντρόφου του σε χωριό της Μεσεράς. Προφυλακιστής και ο 46χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών που δραστηριοποιείται στο Λασίθι και ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κακομεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικων μαθητών του. Πυρηνική, σημείωσε ο Μπόρις Τζόνσον στη χθεσινή ψηφοφορία της κοινοβουλευτικής ομάδας των συντηρητικών επί της πρότασης Μομφής που είχαν καταβέσει βουλευτές των Τόρις εναντίον του. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Ορλάντο Χόρχε, μέρα δολοφονήθηκε από ένοπλο μέσα στο κτίριο του Υπουργείου.
Η οικονομική αστυνομία κατάσχε στο λιμάνι της Στεριγέστης 4,3 τόνους κοκαίνης. Όπως γράφει ο Ιταλικός Τύπος, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν ποτέ. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Κροατία και η Γαλλία πήραν από ένα βαθμό μετά το 1-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας στο Νάσιο Λίνκ. Επικυρώθηκε η βαθμολογία των play-out στη Super League 1. Με την εξέλιξη αυτή αναμένεται να οριστεί και το μπαράς ανάμεσα σε Λαμία και Βέρεια. Ήταν για την Εθνική Ελπίδων από την Κύπρο με 3-0. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.